Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 24 Φεβρουαρίου μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, όλα τα θέματα τα οποία καταγράφονται στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, βεβαίως στην χώρα και διεθνώς, αλλά επηρεάζουν την πορεία, την εξέλιξη, το μέλλον του τόπου. Ειδικά τώρα που ουσιαστικά όσον ούπο μπαίνουμε στην άνοιξη και αν θέλετε έχουμε και το μεγάλο κεφάλαιο, αυτό που αφορά την οικονομία δηλαδή και της χώρας αλλά και της περιοχής, τον τουρισμό δηλαδή, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, με την τυπική διαδικασία 224-10-031-20 είναι το τηλέφωνό μας, βεβαίως οι δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικές της εκπομπής, δηλαδή τα δύο email που είναι το μαζί στις 3@gmail.com και το έτερο aegeotvrodos@gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίου, μέσα από το ψηφιακό, αν θέλετε, δορυφορικό πρόγραμμα της Κοσμοτέ από το κανάλι 651, μέσα από την επίγεια, βεβαίως πάντα δορυφορική, πλατφόρμα, μάλλον ψηφιακή πλατφόρμα της DJ από το κανάλι 1023 και μέσα από το διαδίκτυο από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr. Υπάρχει η εφαρμογή του live streaming. Σε τίτλους η επικαιρότητα. Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τον εμβολιασμό του Περιφερειάρχη στην Χάρκη. Για κατεξαίρεση εμβολιασμό μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25. Ουδέποτε διανοήθηκα να στηρίσω το εμβόλιο από συνάνθρωπό μου, δηλώνει ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ανησυχία στα Δωδεκάνησα από την πορεία, από την έξαρση του COVID. Πολλά περιστατικά, πολλά κρούσματα στην Κάλυμνο αλλά και στην Ρόδο. Έκλεισε και από τον Δήμαρχο της Καλύμνου σήμερα μέσα από τον σταθμό μας. Και βεβαίως θα ακούσουμε και σκέψεις και προτάσεις για το πώς μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτή την εικόνα. Θα έχουμε άλλωστε την δυνατότητα και το λέω ξεκινώντας λίγο αργότερα να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Ηλία Τσέρκη, αλλά να δούμε και μία πρόταση η οποία κατατίθεται από την Κάλυμνο, από τον τέος έπαρχο, τέος δήμαρχο του νησιού, τον Γιώργο Ρούσο. Σημαντικό, υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΤΕΔΟ Δεκανήσου και Υπουργείου Δικαιοσύνης για το χτηματολόγιο της Ρόδου. 8 άτομα θετικά στον κορονοϊό στην Κάσο και βεβαίως πολλά προβλήματα στις σχολικές μονάδες στην Ρόδο. Κλείνει για 10 ημέρες και το δεύτερο δημοτικό σχολείο μετά όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά αναστολή εμέρητης εκπαίδευσης, πάρα πολλά περιστατικά και στην Ρόδο, αλλά και δεύτερο κρούσμα σε αντιδήμαρχο στον Δήμο, όπου ουσιαστικά με το απαραίτητο προσωπικό λειτουργήσε σήμερα ο Δήμος της Ρόδου. Και στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκεί έχουμε την οξύ αντιπαράθεση, την πολιτική, με αφορμή τις καταγγελίες για τον Δημήτρη Λιγνάδη, για τους εγχειρισμούς από το Υπουργείο Πολιτισμού και αύριο στην Βουλή έχουμε τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την διαχείριση όλου αυτού του ζητήματος. Όμως πάμε να ξεκινήσουμε κεντρικά από τον Πρωθυπουργό με αφορμή την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εκτός από την συζήτηση για τα νομοσχέδια τα οποία έρχονται και είναι αρκετά, είναι ενδιαφέροντα και πολλά αφορούν και την τοπική αυτοδιοίκηση, άρα νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είχαμε και την αναφορά από τον Πρωθυπουργό για το πότε θεωρεί ότι πάμε σε μια διαδικασία κανονικότητας με βάση την κατάσταση δηλαδή της επιδημίας αυτές τις ημέρες. Μάλλον η πρόθεση της κυβέρνησης να αρχίσει να λειτουργεί λίγο η αγορά, λίγο η οικονομία από την 8η του Μάρτη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεύτερη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2021. Παραμένουμε συνεπείς στο ραντεβού μας και πιστοί στην θέσεψή μας ότι η κυβέρνηση θα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Είναι ένας άτυπος κανόνας, ο οποίος ενδύεται σταδιακά και θεσμικό χαρακτήρα. Έχουμε μια πιο στενή ημερήσια διάταξη σήμερα, αλλά με τρία εξαιρετικά ενδιαφέροντα νομοσχέδια. Θα μας δοθεί και η χρονική άνεση να τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Είναι νομοσχέδια με ένα έντονο, θα έλεγα, κοινωνικό αποτύπωμα. Πριν όμως πω δύο λέξεις για αυτά, να κάνω μια σύντομη αναφορά στα ζητήματα της πανδημίας και, εφόσον το επιθυμεί, και στο τέλος
της συνεδρίασής μας ο Βασίλης Κουκίλιας να πει και κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Έχουμε ένα πολύ θετικό νέο, το οποίο είναι η γρήγορη πρόοδος στη διαδικασία των εμβολιασμών. Εκτιμώ ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε και το φράγμα του 1 εκατομμυρίου σε μια επιχείρηση, την επιχείρηση Ελευθερία, η οποία κατά γενική νομολογία είναι άρτια οργανωμένη και τη χάνει πολύ μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες. Αισθάνομαι όμως ότι ταυτόχρονα η επιτυχία μας στον εμβολιασμό δημιουργεί και κάποια αισθήματα γενικότερου εφησυχασμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε χτίσει ακόμα τείχος ανοσίας και οι μήνες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου είναι πολύ δύσκολοι μήνες, πάντα παραδοσιακά, για όλες τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Είδαμε χθες μια απότομη αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στην Αττική, η οποία εκ των πραγμάτων απομακρύνει την πρόθεσή μας, πάντα ακούγοντας τις οδηγίες των ειδικών, να προχωρήσουμε σε ένα σταδιακό άνοιγμα την 1η Μαρτίου. Το βασικό όμως μήνυμα το οποίο πρέπει να εκπέμψουμε είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε πολύ προσιλωμένοι στα μέτρα τα οποία ξέρουμε ότι δουλεύουν. Γνωρίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας είναι κουρασμένοι. Έχουμε όμως αυτή τη στιγμή πραγματικά στα χέρια μας ένα όπλο το οποίο δεν είχαμε πριν από κάποιους μήνες και αυτό είναι το όπλο του εμβολιασμού. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση η επιτυχία του εμβολιασμού δεν πρέπει να γίνει άλοθη εφησυχασμού. Και θα παρακαλέσω και τον Υπουργό Υγείας, αλλά και όλους σας μέσα από τον δημόσιο λόγο των οποίων αρθρώνω, το καθένας στο αντικείμενό του, επειδή όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επηρεάζεστε από τις εξελίξεις, αυτό να είναι κάτι το οποίο να το τονίζετε συστηματικά. Έρχομαι τώρα στα 3 νομοσχέδια τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Πρώτον, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται και εξυγχρονίζει μια πολύ ευαίσθητη πτυχή του οικογενειακού δικαίου, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι ισχύει στη χώρα μας ως προς το βασικό του πυρήνα από το 1983. Έχουν γίνει πολύ αναλυτικές συζητήσεις για το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου. Θα μιλήσει πιο αναλυτικά γι' αυτό ο Κώστας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το πρώτο μας μέλημα είναι πάντα το συμφέρον του παιδιού. Και ότι ο κανόνας πια, η άσκηση της γονικής μέρημνας να γίνεται από κοινού και από τους δύο γονείς. Επίσης, όμως, πολύ σημαντικό είναι η ενίσχυση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης για τυχόν διαφορές των γονέων. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να κατοχυρώσουμε την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, και να επιβάλλουμε την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, κάτι το οποίο γνωρίζουμε από την εμπειρία ότι δεν συμβαίνει πάντα. Είναι πολύ σημαντικό να επιμορφώσουμε τους δικαστές οι οποίοι εξετάζουν τις σχετικές υποθέσεις. Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Μία εισαγωγή για το πότε ανοίγει ουσιαστικά η Αττική. Φαντάζομαι ότι αυτό επηρεάζει συνολικά όλη την χώρα, δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία της οικονομίας, όπου δεν είναι η ίδια κατάσταση σε όλες τις περιοχές. Εξού και υπάρχει και ανησυχία και σε εμάς, δηλαδή. Τα πράγματα έχουν πάρει μία δυσάρεστη τροπή. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως τη Καλύμνου, την περίπτωση χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, μένουμε στον χώρο της υγείας δηλαδή και πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την διαμαρτυρία που έγινε χθες. Είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για τα διάφορα θέματα, αλλά να δούμε και κάποιες εικόνες από τη διαμαρτυρία που έκαναν, από τη στάση εργασίας για λίγα λεπτά, υγειονομική σε όλη την χώρα. Το ίδιο συνέβη και εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της ΡΟΔΟ δηλαδή. Από εκεί θα δούμε μία εικόνα, ένα πολύ σύντομο ρεπορτάζ. Συνάδελφοι και συναδέλφοι στις ακατεμένοι περιθάλπτων ασθενείς που πολλές φορές βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τον τραυματοφορέα, την νοσηλεύτρια. Και σε αυτή την περίπτωση ο συνάδελφος κάνει το σταυρό του, γιατί ο ασθενής είναι συνεργάσιμος. Οι ασθενείς απεγνωσμένα
αναζητούν ένα γιατρό, μια νοσηλεύτρια, μια θεραπεία. Για ένα τακτικό χειρουργείο περιμένουν ολόκληρους μήνες. Το δημόσιο σύστημα υγείας στέκεται ανήμπορα να ανταποκριθεί στο καθήκον του. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, γιατί στο επίκεντρο της πολιτικής τους δεν είχε καμιά την υγεία του λαού, αλλά το επιχειρηματικό κέρδος. Έτσι η υγεία όλα τα προηγούμενα χρόνια μετατράπηκε σε εμπόρευμα, από το οποίο κάποιοι λίγοι αποσπούν τεράστια υπεραξία. Δεν είναι τυχαίο ότι εν μέσω πανδημίας οι επιχειρηματίες της υγείας τρίβουν τα χέρια τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση με την έλλειψη και του τρίτου κύματος της πανδημίας, στο πραγματικό γεγονός ότι δεν θα αντέξει το δημόσιο σύστημα υγείας, αντί να το ενισχύσει, απαντά με lockdown στις ζωές των εργατών και των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση βάζει σε lockdown τη μόρφωση των παιδιών μας, τα τακτικά ιατρία και χειρουργεία, τα μικρομάγαζα που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Βάζουν lockdown στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, στα εργατικά δικαιώματα, στα δημοκρατικά συνδικαλιστικά δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια μέσω επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών σε καναλάρχες, σε κλινικάρχες, μεγαλοξενοδόχους, στην αεροπορική εταιρεία που είναι μονοπόλια στην Ελλάδα, στους εφοπλιστές. Και αφού πλέον τα ανέξοδα ψέματα της έχουν τελειώσει, όπως ότι θα θωράκιζε το δημόσιο σύστημα υγείας και ότι μόνο με το εμβόλιο θα ξεπέρνευε με την πανδημία, ότι στα σχολεία δεν κολλάει ο ιός, ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης δεν κολλάει ο ιός, ότι στους μαζικούς χώρους εργασίες παίρνουν ικανοποιητικά μέτρα προστασίας, τώρα επιστρατεύει την ανοιχτή ξεδιάτροπη καταστολή. Όπως αυτή που χρησιμοποίησε χθες ενάντια στην κινητοποίηση των φοιτητών, οι οποίοι ζητάνε να ανοίξουν επιτέλους με υγειονομική ασφάλεια τα πανεπιστήμια. Όπως η κλήση για απολογία στη Γαδά του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και της Προέδρου της ΟΕΝΙΓΕ. Όπως η απόλυση του συμβασιούχου συναδέλφου Πρόεδρου του Σωματείου Εργαζομένων του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας. Συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, δεν χρειάζεται άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να καταλάβουμε τις προθέσεις τους. Της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας, της Υγειονομικής Περιφέρειας, της Διοικητικής Περιφέρειας, της Δημοτικής Αρχής, των κυβερνητικών βουλευτών, της διοίκησης του νοσοκομείου. Μπροστά στο επιχειρηματικό κέρδος, αυτοί θα θυσιάσουν τα πάντα. Λοιπόν, ένα απόσπασμα από την χθεσινή στάση εργασίας μπροστά από το νοσοκομείο της Ρόδου των Εργαζομένων. Μένουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την υγεία δηλαδή και με τη διαδικασία των εμβολιασμών. Μια αφορμή, αν θέλετε, αυτή την αντιπαράθεση η οποία καταγράφεται πολύ έντονα σήμερα μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων, κυρίως δηλαδή οι αναφορές από τα κόμματα σχετικά με τον εμβολιασμό του Περιφερειάρχη την περασμένη Κυριακή στην Χάκη. Λοιπόν, βλέπουμε να κάνουν παρεμβάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25, τοποθετήσεις δηλαδή από διάφορα πολιτικά στελέχη, ζητώντας διευκρινήσεις από τον Περιφερειάρχη. Υπήρξε μία γραπτή δήλωση, η οποία έγινε χθες από τον Δήμαρχο της Χάλκης, τον Άγγελο Φραγκάκη, όπου αναφέρει ότι ο Περιφερειάρχης δεν παρέκαψε τη διαδικασία εμβολιασμού, δεν υπήρχαν κάτοικοι του νησιού που επιθυμούσαν να εμβολιαστούν και δεν εμβολιάστηκαν. Λοιπόν, και πάμε και στην δήλωση. Είναι γραπτή δήλωση από τον Περιφερειάρχη, που λέει τα εξής. Βρέθηκα στη Χάλκη την περασμένη Κυριακή σε προγραμματισμένο ταξίδι για λόγους υπηρεσιακούς. Το μεσημέρι της Κυριακής, και ενώ βρισκόμουν στο Δημαρχείο του νησιού, σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Χάλκης και συνεργάτες του, ενημερώθηκα ότι η διαδικασία εμβολιασμού των κατοίκων του νησιού είχε ολοκληρωθεί και υπήρξαν αδιάθετες δόσεις, οι οποίες κατ' εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας του μηχανισμού αναπλήρωσης έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Επισκέφτηκα το ιατρείο του νησιού και αφού έλαβα την διαβεβαίωση ότι κανένας κάτοικος του νησιού που το επιθυμούσε δεν έμεινε χωρίς εμβόλιο, δέχτηκα την προτελευταία εκ των αδιάθετων δόσεων από ήδη χρησιμοποιημένο φιαλίδιο, το οποίο θα απορρίπτετο, μαζί με άλλους συμπολίτες μου, προτού το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ αναχωρήσει από το νησί. Ουδέποτε θα μπορούσα να διανοηθώ να στερήσω το εμβόλιο από συνάνθρωπό μου, όπως και δεν το έκανα. Κατά συνέπεια, η δήθεν είδηση, την οποία εκ του πονηρού ανήρθε σε γνωστό και μη εξαιρετικό τοπικό μέσο, το οποίο με κάθε ευκαιρία εκτοξεύει λάσπη εναντίον μου, με στόχο τη δημιουργία ψευδών εις βάρος μου εντυπώσεων,
και εναντίον του οποίου ήδη εκκρεμούν προσφυγές μου στη δικαιοσύνη και η οποία αναπαράγεται από συγκεκριμένα μέσα που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά μία περίοδο κατά την οποία η κοινή γνώμη είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη, είναι παντελώς διαστρεβλωμένη και ανακριβής. Αυτά αναφέρει ο Περιφερειάρχης. Βεβαίως, να σας πω ότι έχουμε και συνέχεια δηλαδή, διότι έχουμε και σήμερα δηλώσεις να γίνονται. Πριν από λίγο έγινε νέα δήλωση από το κίνημα αλλαγής και αποφεύγω τώρα να διαβάσω όλα αυτά. Διάβασα την δήλωση του Περιφερειάρχη, επειδή ουσιαστικά από εκείνον ζητούν να απολογηθεί. Δεν θα διαβάσω τώρα, είναι πολύ μεγάλες οι τοποθετήσεις που γίνονται και από τα κόμματα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το κίνημα αλλαγής και από αυτήν την οποία πριν από λίγο ήρθε στα χέρια μας από το κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι έθεν κακήθεν θα δοθούν φαντάζομαι και άλλες διευκρινήσεις για το ζήτημα. Τώρα, θα πάμε λίγο στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και είναι πάρα πολύ έντονο στην Κάλυμνο. Δεν ξέρω αν έχουμε την δυνατότητα να το δούμε στη συνέχεια, δηλαδή η νέα έκκληση από τον Δήμαρχο του νησίου, τον Δημήτρη Διακομιχάλη. Εκεί υπήρξε και μία ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Διακομιχάλη και του Μητροπολίτη. Νομίζω ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, αν και υπάρχει νέα δήλωση και ουσιαστικά νέο δελτίο τύπου από τον Δήμο της Καλύμνου σήμερα. Και επίσης να ακούσουμε και μία πρόταση στη συνέχεια, η οποία γίνεται από τον πρώην Δήμαρχο, τον Γιώργο Ρούσο. Τώρα, πριν πάμε σε αυτό, πάμε λίγο στα τεστ, παρακαλώ, Δέσποινα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Από σήμερα και επίσημα βγήκε απόφαση και το δεύτερο δημοτικό σχολείο, έτσι, στην Ρόδο θα είναι κλειστό και εκεί έχουμε προβλήματα από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, έχουμε κρούσματα. Βεβαίως, είχαμε πάρα πολλούς ελέγχους σήμερα. Rapid test και ουρές και νέα παιδιά στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, απέναντι από τη Λαϊκή Αγορά δηλαδή ουσιαστικά, και βεβαίως είχαμε και ελέγχους από το πρωί στον χώρο του πάρκινγκ του Δημαρχείου της Ρόδου, εκεί στα γραφεία δηλαδή της ΠΕΔ, από το πρωί στις 2.30. Υπάρχει επιθυμία δηλαδή, πολλοί κόσμος πηγαίνει ουσιαστικά και κάνει το τεστ. Έχουμε και τα στοιχεία τα συνολικά δηλαδή, για τα τεστ τα οποία ουσιαστικά είχαμε τις δύο ημέρες. Έχουμε περάσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα από την ενημέρωση η οποία υπάρχει για το κλιμάκιο, το μειχτό του ΟΔΗ με τη συνεργασία της περιφέρειας 445, θυμάμαι καλά, 211 χθες και πολλά και σήμερα. Λίγο αργότερα θα έχουμε και την ενημέρωση δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Όσα περισσότερα τεστ γίνονται τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα, είναι πιο θετική εικόνα. Βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα μέσα σε οργανωμένες δομές, δηλαδή στον Δήμο είχαμε τον δεύτερο αντιδήμαρχο, τον δεύτερο Καμπούρη, ο οποίος ήταν θετικός. Λέω γιατί ήταν ο πρώτος αντιδήμαρχος οικονομικών, το εύχομαι και υπουργός δηλαδή, και ο έτερος των αντιδημάρχων, έτσι Καμπούρης, ο Γιάννης ο Καμπούρης, θετική στον κορονοϊό. Βεβαίως με το απαραίτητο προσωπικό λειτουργήσε σήμερα ο Δήμος της Ρόδου. Είχαμε και ένα κρούσμα εκεί στην υπηρεσία που υπάρχει στην κρεμαστή, αλλά και εκεί ουσιαστικά κατέβασαν ρόλα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Παρόλα αυτά, τα κρούσματα στην Ρόδο, επαναλαμβάνω και επιμένω με βάση τον πληθυσμό, εγώ θεωρώ ότι είναι κατανοητά και είναι, αν θέλετε, λίγο και αποδεκτά ότι έχουμε 7 στην Ρόδο, σε αντίθεση με μια πολύ κλειστή κοινωνία που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και εκεί πρέπει να διασφαλιστούν όλα. Με την Κάλυμνο που έχουμε 25 κρούσματα, είναι μεγάλος αριθμός στην Κάλυμνο και εκεί έχουμε και επιμέρους ιδιαιτερότητες για τις οποίες αξίζει κανείς να αναφερθεί μετά. Γιατί ξέρετε, εκεί που υπάρχει θέμα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε όλη αυτή την αλυσίδα ελέγχου. Και από ό,τι καταλαβαίνω στην Κάλυμνο έχουμε και συνθήκες οι οποίες δεν είναι ιδανικές, δηλαδή εκεί που ουσιαστικά προσφεύγουν για να βρουν λίγο ξεκούραση πριν κάνουν νέο δρομολόγιο οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, η εικόνα είναι απογοητευτική, είναι δραματική δηλαδή, είναι προσβλητική. Λοιπόν, και θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Θα γυρίσουμε έχοντας την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Ηλία Τσέρκη, να ακούσουμε από τον γιατρό δηλαδή αυτή την εξέλιξη, αυτά τα στοιχεία, κατά πόσο πρέπει να μας ανησυχούν.